των Επιτρόπων σήμερα. Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ, Φραντς. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Θα ήθελα να πω ότι σήμερα είναι πραγματικά μια σημαντική ημέρα, διότι έφτασε η στιγμή να παρουσιάσουμε την νομοθετική μας πρόταση για τη φιλόδοξη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου. Είναι κάτι το οποίο ζήτησα από την ακρόασή μου πριν καν διοριστώ Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα μετανάστευσης εταιρικών υποθέσεων και ηθαγένεια. Σήμερα κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος, προς ένα πιο δίκαιο και πιο ισότιμο σύστημα ασύλου για όλα τα κράτη-μέλη, ενσωματώνοντας την έννοια της αλληλεγγύης και της κατανομής της αλληλεγγύη στα ίδια τα θεμέλια του συστήματος. Και εκμεταλλεύω την ευκαιρία για να σας υπενθυμίσω ότι όταν μιλάμε για αλληλεγγύη και για ευθύνη, δεν αναφερόμαστε σε ηθικές αξίες, αλλά και σε νομικές αξίες. Διότι αναφέρονται ρητά στο ίδιο το κείμενο των συνθήκων. Ήρθε η στιγμή λοιπόν όλοι μας, τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά, να αποδείξουμε ότι μιλώντας για αυτές τις αρχές, τις εννοούμε και στην πράξη. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δουβλίνο, που είναι ένα και μόνο στοιχείο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του κοινού συστήματος ασύλου στην Ευρώπη. Σήμερα παρουσιάζουμε επίσης μία πρόταση για τη μεταρρύθμιση του Eurodac και για την μετατροπή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Υποστήριξης για το Άσυλο σε ένα γνήσιο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Με το νέο σύστημα Eurodac, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να αποθηκεύουν και να κάνουν αναζητήσεις για δακτυλικά αποτυπώματα για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση για άσυλο, που είναι απάτριδες ή που βρίσκονται ότι παραμένουν παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το Eurodac μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για τη διευκόλυνση των διαδικασιών επανεισδοχής και επιστροφής. Η συγκέντρωση στοιχείων όχι μόνο για τα δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά και για τα ονόματα, για τις ημερομηνίες γέννησης, για τις υπηκότητες και για τα αξιωτικά έγγραφα, θα δώσει την ευκαιρία στους αξιωματικούς για τη μετανάστευση να αναζητούν πληροφορία μόνο με ένα κλικ. Το σύστημά μας μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν έχουμε ένα ισχυρότερο οργανισμό, όπως ακριβώς έγινε και με τη Frontex και με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, και με τον ίδιο τρόπο προτείνουμε το EASO να γίνει ένας πλήρης οργανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο, με ισχυρότερη εντολή και περισσότερες αρμοδιότητες, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές αδυναμίες και να προσφέρεται και περισσότερη υποστήριξη. Με τον τρόπο αυτό θα καταστήσουμε επιχειρησιακό το νέο σύστημα για το Δουβλίνο. Τα πάντα θα βρίσκονται σε κεντρικό επίπεδο, θα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Επίσης, ο νέος οργανισμός θα έχει περισσότερους πόρους και οικονομικούς αλλά και επιχειρησιακούς. Θέλουμε ο νέος οργανισμός να έχει στη διάθεσή του ένα αποθεματικό κατ' ελάχιστο 500 εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύσσονται ομάδες υποστήριξης για το άσυλο με ταχύτητα, όταν ένα κράτος μέλος ξαφνικά αντιμετωπίζει δυσανάλογη μεταναστευτική πίεση. Και μιλώντας για την μεταναστευτική πίεση, φτάνω στο άλλο θέμα το οποίο συζητήσαμε σήμερα στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Σέγγεν και προσωρινή εσωτερική συνοριακή έλεγχη. Όπως γνωρίζετε και όπως έχω αναφέρει επανειλημμένα, ο στόχος μας είναι να επιστρέψουμε σε ομαλοποίηση του Σέγγεν όσο με τον πιο γρήγορα, χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Αλλά για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το βήμα προς τα εμπρός, διασφαλίζοντας το Σέγγεν, θα πρέπει να λάβουμε κάποια ενδιάμεσα βήματα. Επειδή εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα στα εξωτερικά μας σύνορα, θα πρέπει να αναλάβουμε προσωρινά μέτρα, έτσι ώστε να επιτρέψουμε την κατεξαίρεση συνέχιση των υφιστάμενων ελέγχων σε ορισμένα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να τονίσω και να αναγνωρίσουμε ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντική πρόοδο τους τελευταίους μήνες και εβδομάδες. Εν τούτης, δεν μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν με επάρκεια και συνολικά όλα τα σοβαρά προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη το όριο των 3 μηνών σύμφωνα με τον συνοριακό κώδικα Σέγγεν.
με μεγάλους αριθμούς ετούντες άσυλο ακόμα στην Ελλάδα, αλλά και ορισμένους ακόμα στην διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε κίνδυνο δευτερογενών μετακινήσεων. Γι' αυτό προτείνουμε το Συμβούλιο να προτείνει η Αυστρία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Δανία και η Νορβηγία να διατηρήσουν τους εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους σε συγκεκριμένα σημεία διέλευσης των συνόρων μέχρι για 6 μήνες. Δεν προτείνουμε την εισαγωγή συνοριακών ελέγχων στα σύνορα Σέγγεν της Ελλάδας, δηλαδή στα αεροδρόμια και στους λιμένες. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι η πρότασή μας πρέπει να θεωρηθεί ως ένα κατ' εξαίρεση προσωρινό μέτρο, έτσι ώστε να επιτρέψει περαιτέρω τη διασφάλιση και την επιστροφή σε ένα ομαλό σύστημα λειτουργίας του Σέγγεν, στο χώρο Σέγγεν, χωρίς εσωτερικούς ελέγχους στα σύνορα, σχεδόν πιο γρήγορα. Τέλος, στο κολέγιο σήμερα εγκρίναμε 2 προτάσεις για την απελευθέρωση των θεωρήσεων για την Τουρκία. Η έκθεσή μας και η πρόταση είναι ξεκάθαρη. Υπήρξε σημαντική πρόοδος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, αλλά απομένει μεγάλη προσπάθεια. Στηριζόμαστε στο ότι πρέπει να εκπληρωθούν όλα τα benchmarks, όλα τα ορόσημα επιγόντως. Η εκπλήρωση αυτών των ορόσημων θα πλησιάσει τα πολιτικά και νομικά μας συστήματα και θα ενισχύσει τη συνεργασία σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αλλά σήμερα, με μεγάλη ευχαρίστηση επίσης, προτείνουμε την απελευθέρωση των θεωρήσεων για το Κόσοβο. Προτείνουμε κάτι τέτοιο με την προϋπόθεση ότι η επικύρωση της συνοριακής συμφωνίας με το Μαυροβούνιο και θα επιβεβαιωθεί και το θέμα αυτό και οι σημαντικές επιδόσεις κατά πολέμησης της διαφθοράς μέχρι να εγκριθούν οι προτάσεις αυτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η σημερινή έκθεση και η πρόταση είναι αποτέλεσμα της σκληρής εργασίας και των επιτυχημένων προσπαθειών των αρχών του Κόσοβο στην επίτευξη μακρόπνων και δύσκολων μεταρρυθμίσεων στον τομέα δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων και όχι μόνο. Βεβαίως, θα εξακολουθούμε να παρακολουθούμε την περαιτέρω πρόοδο με πολύ μεγάλη προσοχή. Γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι το θέμα της μετακίνησης χωρίς θεωρήσεις για τους πολίτες του Κόσοβο και χαίρομαι ιδιαίτερα παρουσιάζουμε την πρόταση αυτή σήμερα. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να εγκρίνουν την πρότασή μας πολύ σύντομα. Θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρος. Οι προσπάθειες στον τομέα απελευθέρωσης των θεωρήσεων δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο οι άνθρωποι που έχουν βιομετρικά διαβατήρια μπορούν να εισέλθουν. Ταυτόχρονα, αυτές οι προσπάθειες για την απελευθέρωση των θεωρήσεων πρέπει να θεωρηθούν ως τμήμα της ευρύτερης μας προσέγγισης σε θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας και συνόρων. Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα υποβάλαμε μια πολύ σημαντική πρόταση για ένα σύστημα εισόδου-εξόδου που θα επιτρέψει σταθερή παρακολούθηση όλων των υπηκών τρίτων χωρών που περνούν τα εξωτερικά μας σύνορα και ιδιαίτερα όσους παραμένουν περισσότερο. Θα επιταχύνουμε λοιπόν τις διαδικασίες και το φθινόπωρο θα υποβάλω πρόταση για ένα σύστημα Ευρωπαϊκής Ένωσης για πληροφορίες σχετικά με ταξίδια και άδειες, αντίστοιχο με το σύστημα ΕΣΤΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι ώστε οι ταξιδιώτες που δεν υποχρεούνται σε θεώρηση θα, και για αυτούς τους ανθρώπους θα καταγράφονται σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τις προθέσεις τους για παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Φραντσίδης σας εξήγησε τις λεπτομέρειες και σήμερα σας πω ότι είναι σημαντική ημέρα και στο εσωτερικό επίπεδο όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου και την διαχείριση των εσωτερικών μας συνόρων, αλλά και σε εξωτερικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στις προτάσεις μας για απελευθέρωση των θεωρήσεων για την Τουρκία και το Κόσοβο. Σήμερα αναλαμβάνουμε πιο συγκεκριμένα βήματα προς μια πιο ολοκληρωμένη και πιο συντονισμένη πολιτική στον τομέα της μετανάστευσης, της μετακίνησης και των συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας περάσουμε.